Γεια χαρά σε όλους. Αυτό είναι το Audi Q2 στην έκδοση 30 TDI S-Tronic Business. Και σήμερα θα το δούμε μαζί με έναν εναλλακτικό τρόπο να το αποκτήσετε. Το ωραίο στην όλη υπόθεση είναι ότι μπορείτε να το απολαύσετε χωρίς μεγάλο κόστος, αλλά και χωρίς άγχος. Και στο τέλος θα βγείτε και κερδισμένοι. Πώς θα γίνει αυτό? Μείνετε μαζί μου και θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, είναι έκδοση 30 TDI Business με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη S-Tronic. Μην κολλάτε στο 30 TDI, είναι το γνωστό 1,6 TDI. Απλά ακόμα ίσως δεν έχουμε συνηθίσει όλοι τις νέες ονομασίες της Audi στις εκδόσεις των μοντέλων της. Το αυτοκίνητο αυτό μου το παραχώρησε για δοκιμή η εταιρεία Drive, η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων αλλά και των μακροχρόνιων μισθώσεων. Και ανάμεσα στις προσφορές της αυτή την περίοδο ανήκει και αυτή εδώ η έκδοση Business του Q2, το οποίο μπορείτε να το αποκτήσετε με μακροχρόνια μίσθωση σε τιμή από 252 ευρώ συν ΦΠΑ το μήνα. Το γνωστό leasing, που για να προχωρήσετε σε μια μίσθωση θα πρέπει να έχετε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής, ατομική επιχείρηση ή να είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Περισσότερο όμως για αυτή την ωραία προσφορά θα έχω ένα σύνδεσμο ακριβώς από κάτω στην περιγραφή του βίντεο με την προσφορά του Q2, αλλά και ένα δεύτερο σύνδεσμο με όλες τις πληροφορίες για το leasing και τα ωφέλη του. Ώρα όμως να δούμε και το Q2 που έχουμε σήμερα μαζί μας. Το Audi Q2 λοιπόν βρίσκεται στην αγορά για περίπου 2 χρόνια. Και είναι ένα από τα πιο τολμηρά σχεδιαστικά αυτοκίνητα στην γκάμα της μάρκας. Ενώ είναι και το μικρότερο της σειράς Q στα SUV της Audi. Έχει ωραίες λεπτομέρειες, έχει ωραία φώτα, έναν αρκετά έτσι δυναμικό εμπρός προφυλακτήρα και αρκετές ωραίες λεπτομέρειες αν μπούμε στη διαδικασία να το επεξεργαστούμε. Όπως για παράδειγμα αυτό το νεύρο εδώ που χωρίζει σε 2 νεύρα που διατρέχουν το αμάξι μας στο πλάι. Οι ζάντες αλουμινίου στην έκδοση Business είναι 16 ιντσών. Ενώ βεβαίως αν έχετε όρεξη για καστομιές, μπορείτε να βάλετε πολύ μεγαλύτερες ζάντες, αλλά και να παίξετε με ένα τεράστιο πακέτο εξατομίκευσης που προσφέρει η Audi στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες των Q2. Πίσω η εικόνα είναι καλή. Στα γνώριμα πρότυπα της Audi. Ωραία φώτα, έτσι, καθαρές γραμμές και ένας ματ προφυλακτήρας που έτσι τονίζει το περιπετειώδες παρουσιαστικό αυτού του μοντέλου. Ενώ οι πίσω κολόνες προαιρετικά μπορούν να έρχονται και σε διαφορετικό χρώμα. Έτσι για να έχουμε και ωραίες χρωματικές διαφοροποίησεις. Στο εσωτερικό εικόνα είναι αυτή η κλασική Audi που λέμε. Ενώ αυτό που βλέπω μοιάζει αρκετά με το Audi A3. Αυτό που είναι ωραίο λοιπόν στο Audi Q2 είναι ότι όπως και σε υπόλοιπα Audi υπάρχουν καθαρές γραμμές, απλές επιφάνειες, έτσι ωραίες, μαλακά υλικά παντού, ωραίο φινίρισμα. Γενικότερα αυτό που βλέπεις είναι απλό στο μάτι και δεν κουράζει. Ενώ είναι και πάρα πολύ ωραία τοποθετημένοι όλοι οι διακόπτες. Εδώ οριζόντιοι διακόπτες, από κάτω το σύστημα αυτόματου κλιματισμού με ωραία περιστροφικά διακοπτάκια εδώ, κάποιες βολικές ποτηροθήκες και μια θήκη εδώ να βάλετε κλειδιά, γυαλιά ή κάτι άλλο. Και εδώ έχουμε μια ωραία κονσόλα που έρχεται και τελειώνει σε αυτό εδώ το υποβραχιόνιο. Με μια θήκη από κάτω και υποδοχή USB και AUX. Ποιοτικά λοιπόν όλα δεν είναι ωραία. Μαλακά υλικά πάνω στο ταμπλό. Ωραίοι περιστροφικοί διακόπτες. Αυτό εδώ το κολπάκι. Η πόρτα επάνω είναι μαλακιά. Ωστόσο, όσο κατεβαίνεις πιο κάτω,
είναι πιο σκληρή. Ένα μαλακώνει και εδώ που ακουμπάει το χέρι σου. Γενικότερα όμως όλη η εικόνα είναι ποιοτική, σου δίνει μια αίσθηση στιβαρότητας. Ακόμη και στα πιο κάτω σημεία, νομίζεις ότι είναι βράχος η κονσόλα, ότι είναι ένα με το αμάξωμα. Και αυτό σου δίνει μια ωραία έτσι αίσθηση και βεβαίως δεν πρόκειται να τρίξει και ποτέ. Το τιμόνι είναι ωραίο, τριάκτηνο, δερμάτινο, με μικρά μπράτσα και ωραία έτσι χειριστήρια. Υπάρχει σύστημα cruise control και ένας ωραίος ευανάγνωστος πίνακας οργάνων. Προαιρετικά όμως υπάρχει και το Audi Digital Cockpit, που εδώ αντί για κλασικά όργανα έχει μια ωραία οθόνη υψηλής ευκρίνειας, που στην ουσία αποτελεί μια προέκταση αυτής εδώ της οθόνης του συστήματος MMI και εδώ μέσα. Καλό και πολύ high-tech. Να μιλήσουμε για την οθόνη. Αυτή είναι μόνιμα ανοιχτή και δεν αναδύεται αυτόματα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο Audi A3. Δεν είναι αφής, που σημαίνει ότι υπάρχει περιστροφικός διακόπτης εδώ κάτω για να το ελέγξετε. Και αυτό είναι καλό, γιατί όταν οδηγούμε, το χέρι μας δεν φτάνει στην οθόνη και είναι αλλιώς να έχεις το νου σου εδώ και αλλιώς να έχεις το νου σου εδώ. Αυτό που είναι επίσης ωραίο είναι ότι το μενού είναι ευχάριστο, είναι πάρα πολύ απλό, στα ελληνικά, με μεγάλα γράμματα και ευανάγνωστο από όλους τους οδηγούς, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και βεβαίως εδώ είναι ο επιλογέας του αυτόματου S-Tronic κυβωτίου. Ωραίος, σχεδιαστικά, με αλουμίνιο και μια ωραία στιβαρή αίσθηση. Ο εξοπλισμός της έκδοσης Business περιλαμβάνει ακόμη αυτόματο κλιματισμό, σύστημα Bluetooth, σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, εμπρός κεντρικό υποβραχιόνιο με θήκη, 6 αεροσακούς, σύστημα Audi Presense με προστασία πεζών, αισθητήρες φωτός και βροχής, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ένδειξη πίεσης ελαστικών και ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο. Τώρα εδώ στις πόρτες υπάρχουν κάποιες βολικές θήκες που μπορεί να χωρέσει και ένα μεγάλο μπουκάλι με νερό, ενώ εδώ με άνεση θα μπουν 2 μικρότερα μπουκαλάκια ή 2 καφέδες. Πίσω η χώρα στο Q2, παρά το ότι είναι το μικρό SUV της Audi, είναι αρκετά ικανοποιητική. Και αυτό γιατί εγώ για παράδειγμα στο 1,72 σε ύψος έχω αρκετό χώρο για τα πόδια μου στην θέση οδήγησης που εγώ οδηγώ και αρκετό ύψος για το κεφάλι μου. Ενώ νομίζω ότι κάθομαι αρκετά άνετα. Εδώ κάτω υπάρχει ένα τούνελ μετάδοσης αρκετά ψηλό, κάπου τόσο, που σημαίνει ότι ο μεσαίος επιβάτης ίσως ενοχληθεί αν πρόκειται να ταξιδέψει κάπου μακριά. Ενώ το μεσαίο κάθισμα είναι και λίγο πιο ψηλό, με αποτέλεσμα να βλέπω εσύ λίγο πιο πανοραμικά. Βέβαια, αν κρίνω από το χώρο που έχω δεξιά και αριστερά μου, νομίζω πως τρεις ενήλικες θα χωρέσουν οριακά μέσα στο εσωτερικό του Audi Q2. Ενώ δύο θα ταξιδέψουν πάρα πολύ άνετα. Αυτό που είναι πάντως ωραίο στο Q2 είναι ότι οι πόρτες ανοίγουν μέχρι τέρμα κάτω. Που σημαίνει ότι βγαίνοντας, αν ακουμπήσετε εδώ, δεν θα λερώσετε τα παντελόνια σας όταν το αυτοκίνητο δεν θα είναι καθαρό. Ο χώρος φόρτωσης στο Audi Q2 είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της κατηγορίας και έχει όγκο 405 λίτρα. Μαζί έχει και ένα ωραίο τετράγωνο πλήρως εκμεταλλεύσιμο σχήμα όπου μπορείτε να χωρέσετε αποσκευές και διάφορα άλλα αντικείμενα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Ενώ έχει και κάτι ωραίους γάντζους εδώ και εδώ και εδώ όπου μπορείτε να πιάσετε και να δέσετε κάποιες αποσκευές. Ταυτόχρονα έχει και δάπεδο που μετακινείται. Βγαίνει δηλαδή αυτό εδώ και τοποθετείται σε ψηλότερη θέση, δημιουργώντας έτσι ένα ανύπαρκτο κατόφλι φόρτωσης. Ενώ σε αυτή τη διάταξη μπορούμε να ρίξουμε και τα καθίσματα και να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο χώρο φόρτωση. Κάτω από το καπό η έκδοση 30 TDI έχει τον γνωστό 1600 diesel με 116 ύπους και 250 Nm ροπής. Είναι αρκετά ζωηρός για να κινήσει το βάρος 1435 κιλών Audi Q2, ενώ προσφέρει και αρκετά καλή οικονομία. Η Audi επισήμως δηλώνει μέση κατανάλωση 4,5 λίτρα στα 100, αλλά στην πράξη περιμένεται τιμές κοντά στα 6 με 6,5 λίτρα. Εάν ζητάτε βεβαίως κάτι διαφορετικό, η γκάμα του Q2 περιλαμβάνει και κινητήρες βενζίνης, ξεκινώντας από μόλις 1000 κυβικά εκατοστά με επίσης 116 ύπους. Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεσαι οδηγώντας ένα Audi Q2 είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ ποιοτικό αυτοκίνητο. Και αυτό θα το καταλάβεις κυρίως όταν θα πατήσεις σε κομμάτια που είναι έτσι λίγο κακοτράχαλα. Καλή ώρα όπως εδώ που είμαστε σε έναν ελεγχόμενο χωματόδρομο. Εκτός δρόμου όχι, δεν είναι ένα αυτοκίνητο που φημίζεται για τις ικανότητες του εκτός δρόμου. Ωστόσο υπάρχει
μια σχετική απόσταση από το έδαφος, κάπου στους 15 πόντους, που θα επιτρέψει όπου και η πρόσφυση των εναλλακτικών σας αφήσουν να πάτε. Εντός πόλης πάντως το Q2 είναι ένα άνετο και πολύ εύκολο οδήγητο αυτοκίνητο, ενώ άξιο αναφοράς είναι αυτό το κυβότιο S-Tronic, διπλού συμπλέκτη, που προσφέρει άνεση αλλά και αστραπίες αλλαγές ταχυτήτων όταν του ζητηθεί. Για μένα, αν πρόκειται να επιλέξει κανείς ένα Q2, το S-Tronic είναι ένα must have που λέμε, ένα extra που θα πρέπει να δώσετε το κάτι παραπάνω και να το αποκτήσετε. Πραγματικά αξίζει. Βέβαια για τους παραδοσιακούς υπάρχει και το κλασικό μηχανικό εξάρι κυβότιο ταχυτήτων. Πάντως οδηγώντας το Q2, η ηχομόνωση είναι εξαιρετική. Νιώθεις ότι είσαι πραγματικά αποσπυρωμένος ηχητικά από τον έξω κόσμο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, κυρίως στην καθημερινότητά σου. Όσον αφορά τώρα τις επιδόσεις του 1600R TDI, αυτές είναι πολύ καλές και για μένα αποτελεί αυτή τη στιγμή μια καλή μέση λύση σε diesel, γιατί έχεις και τις επιδόσεις αλλά και την καλή κατανάλωση. Βέβαια, αν θέλετε παραπάνω επιδόσεις, εντάξει, προτείνω σίγουρα την έκδοση βενζίνης με τον 1,5, την λεγόμενη 35 TFSI με 150 ύπους, ενώ υπάρχει και η 35 TDI, η οποία έχει επίσης 150 ύπους. Αποδήλητρο κινητήρα εκεί όμως. Γενικότερα το Q2, όπως και το Audi A3, είναι ένα αυτοκίνητο με το οποίο θα ταξιδέψεις στην άλλη άκρη της Ελλάδος χωρίς να νιώσεις ιδιαίτερη κούραση, και μάλιστα θα το ξανακάνεις ακριβώς την επόμενη ημέρα με την ίδια άνεση. Το μοναδικό σας μειονέκτημα είναι κάποιοι μικροί αεροδυναμικοί θόρυβοι εδώ γύρω από τις εμπρός κολόνες, όμως στις υψηλές ταχύτητες. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα SUV και γενικότερα τα SUV ψιλοπάσχουν από μικρούς αεροδυναμικούς θορύβους, κυρίως λόγω σχήματος. Πάντως, αν σκέφτεσαι την αγορά ενός Audi Q2, να πούμε ότι οι τιμές ξεκινούν από τις 22.430 ευρώ στην έκδοση βενζίνης με τον 1000 TFSI κινητήρα και τους 116 ύπους. Ενώ οι εκδόσεις diesel ξεκινούν από τις 27.930 ευρώ στην βασική έκδοση 30 TDI, ενώ αυτή εδώ, η έκδοση 30 TDI Business, αποτελεί και το μεγαλύτερο value for money, καθώς με 27.990 έχει στην τιμή και το αυτόματο κυβότιο S-Tronic. Εάν είστε βεβαίως ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε οποιαδήποτε μορφή εταιρείας, αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να βάλετε ένα Audi Q2 στο στόλο σας. Έτσι θα μπορείτε να απολαύσετε το αυτοκίνητο χωρίς άγχος, αφήνοντας όλα τα υπόλοιπα στους ειδικούς της Drive. Θυμίζω ότι το μηνιαίο μίσθωμα είναι στα 252 ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά σε μίσθωση 48 μηνών με προκαταβολή. Ενώ σημαντικό είναι ότι η λιανική τιμή προφόρων του Q2 Business είναι κάτω από τις 20.000 ευρώ. Κάτω στο σύνδεσμο, στην περιγραφή, υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την προσφορά. Ας δούμε όμως τι δεν μου άρεσε στο Audi Q2. Δεν μου άρεσε ότι η οθόνη στο ταμπλό είναι μονίμως ανοιχτή και δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να πέφτει μέσα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στο Audi A3. Επίσης, δεν μου άρεσε το ότι η φαρδιά πίσω κορώνα είναι ωραία όταν κοιτάς απ' έξω το αυτοκίνητο, όμως από μέσα και ειδικά όταν πρόκειται να γυρίσεις πίσω για να παρκάρεις, δημιουργεί ένα έτσι αρκετά μεγάλο κενό στην ορατότητα προς τις πίσω γωνίες. Ενώ επίσης δεν μου άρεσε αυτό που πάνω κάτω δεν μου αρέσει και σε όλα τα Audi, το ότι αν πάρεις το επιλέξεις και αρχίσεις να παίρνεις λίγο θάρρος στο να βάλεις κάποιον εξτρά εξοπλισμό, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να ξεφύγεις εκτός προϋπολογισμού κατά μερικές χιλιάδες ευρώ. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά πράγματα που μου άρεσαν στο Audi Q2. Μου άρεσε η ποιότητα κατασκευής και η ποιότητα κύλησής του στο δρόμο. Είναι πραγματικά ένα πολύ άνετο αυτοκίνητο, ό,τι και αν κάνετε με αυτό. Επίσης, μου άρεσε η σχεδίαση μέσα στο ταμπλό. Αυτή η απλότητα και η λιτότητα στο μάτι είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Και βεβαίως το κυριότερο, μου άρεσε η αίσθηση στο αυτόματο κυβότιο S-Tronic. Αυτά όμως για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλος. Εάν φτάσατε σήμερα για πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Πατήστε και την καμπάνα για να παίρνετε ειδοποίησεις κάθε φορά που έχουμε ένα νέο βίντεο. Μέχρι την άλλη φορά όμως, από αυτό το Audi Q2 30 TDI Business S-Tronic και εμένα, να είστε όλοι καλά. Το Q2, όπως και το Q3, το Α3, το Q3, το...
θα το πετύχω που θα μου πάει. Το Q2, όπως αντίστοιχα και το Audi Α3. Τρο Q2, τρο το Audi Q2. Audi Q2. Audi Q2. Θα το κάνω προπόνηση με πέτρες στο στόμα.